Εψιλον την αισιοδοξία για το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού να αυξάνεται, μετά και την έναρξη των αποστολών του εμβολίου της Pfizer την Κυριακή, ο Bill Gates προειδοποίησε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι ΗΠΑ απέχουν ακόμη από τη λύση του προβλήματος και βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτό που πιθανότατα θα είναι η πιο θανατηφόρος περίοδος κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Γεγονότα, δυστυχώς, οι επόμενοι 4 έως 6 μήνες θα μπορούσαν να είναι οι χειρότεροι της πανδημίας, δήλωσε ο Gates, συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates, το οποίο έχει δεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την αναζήτηση εμβολίου, στο CNN την Κυριακή. Τα φορτηγά αποχώρησαν από το εργοστάσιο της Pfizer στο Μίσιγκαν την Κυριακή φορτωμένα με τα πρώτα εμβόλια σε έναν αρχικό γύρο διανομής περίπου 3 εκατομμυρίων δόσεων και οδρό. Στέπεν Χαν του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης την Κυριακή ότι αναμένει ότι τα πρώτα εμβόλια θα γίνουν τη Δευτέρα. Το εμβόλιο θα λάβουν πρώτοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι τρόφιμοι των γυροκομείων, ενώ η ευρεία διάδοση και χρήση των εμβολίων δεν αναμένεται νωρίτερα από την Άνοιξη ή το καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό, αξιωματούχοι του κλάδου υγείας λένε ότι ο ιός δεν είναι πιθανό να τεθεί υπό έλεγχο στις ΗΠΑ μέχρι το δεύτερο μισό του 2021, όπως είπε πρόσφατα ο Δρο Άνθονι Φάουτσι, όταν ο περισσότερος πληθυσμός, περίπου το 75%, θα έχει εμβολιαστεί, δημιουργώντας μια ομπρέλα νοσίας της αγέλης. Στο εγγύς μέλλον, τα νέα είναι άσχημα, συνέχισε ο Gates, επικαλούμενος ένα μοντέλο Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας που δείχνει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταγράψουν περισσότερους από 200. 000 επιπλέον θανάτους μέχρι την 1η Απριλίου 2021 από τον ιό, τι να προσέξετε. Το εμβόλιο της Pfizer θα φτάσει σε 145 σημεία διανομής τη Δευτέρα και στις 50 πολιτείες, με 425 επιπλέον αποστολές την Τρίτη και 66 την Τετάρτη, σύμφωνα με το Associated Press. Θα χρειαστούν έως και 3 εβδομάδες για την αποστολή του πρώτου γύρου δόσεων σε όλες τα αναγνωρισμένα από την κυβέρνηση σημεία εμβολίων. Το εμβόλιο διανέμεται κατά αναλογία με τον πληθυσμό των πολιτιών, εντυπωσιακό δεδομένο. Το εμβόλιο Pfizer πρέπει να φυλάσσεται στους μείον 94 βαθμούς, γεγονός που έχει δημιουργήσει ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης. Σημαντική δήλωση, ο Χαν είπε την Κυριακή ότι δεν πιστεύει ότι οι αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο της Pfizer για την COVID-19 θα είναι πολύ συχνό ζήτημα, δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ συχνό ζήτημα που θα προκύψει, αλλά θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί γιατί η ασφάλεια των εμβολίων, η ασφάλεια των ιατρικών προϊόντων είναι προτεραιότητα για εμάς, δήλωσε ο επικεφαλής της FDA. Κληθείς να σχολιάσει το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ που δίνει προτεραιότητα στους Αμερικανούς για τις αποστολές εμβολίων, ο Gates είπε, η ακραία ιδέα ότι όλοι πρέπει να πεθάνουν έως ότου εμβολιαστεί ο τελευταίος Αμερικανός, δεν είναι η κατάλληλη απάντηση. Μεγάλος αριθμός, 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια τόσα έχει δωρήσει το ίδρυμα Bill and Melinda Gates για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, σύμφωνα με το Forbes.